Καλημερίζω και τον κύριο Νεκτάριο Κανακαράκη, ο οποίος θα είναι υποψήφιος με το συνδυασμό της κυρίας Μαρίας Καναβάκη. Πώς είστε, καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Δουλειεράκη, καλημέρα στους ακροατές, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Τι κάνετε, θέλουμε να ακούσουμε λίγο τις δικές σας τις σκέψεις για τα κοινά, για τις προκλήσεις του Ηρακλείου, για τις ευκαιρίες που μπορεί να έχει το Ηράκλειο μέσα στα επόμενα χρόνια, για το σήμερα του Ηρακλείου. Καταρχήν να σας πω ότι ήδη τα μέσα ενημέρωση με γνωρίζουν και ως πρόεδρος του Ματίου Logistics αναφέρω καθημερινά τα θέματα που αντιμετωπίζουμε ήδη με το νέο κοινωνικό φαινόμενο της ακρίβειας των τροφίμων, του δίκτυου κατανοητή μάλλον των τροφίμων. Έχω, αν θέλετε, μπει σε αυτή τη διαδικασία των δημοτικών εκλογών, γιατί όπως πραγματικά το είπατε υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες και ευκαιρίες οι οποίες απαιτεί, ειδικά σε αυτή τη νέα οικονομική και κοινωνική κατάσταση που είναι πρωτόγνωρες αυτές τις καταστάσεις που ζούμε, κυρία Δουλειεράκη, απαιτούνται άτομα τεχνοκράτες που να συνδυάζουν και την πολιτική εμπειρία βέβαια, αλλά και να μπορούν να διαχειριστούν τέτοιες καταστάσεις οι οποίες θα είναι πρωτόγνωρες στο Ηράκλειο. Γιατί από εδώ και στο εξής, μην νομίζω ότι η κατάσταση στο Ηράκλειο θα είναι εύκολα αντιμετωπίσιμη και χρειάζονται επικεφαλής και ανθρώποι με πλούσια αυτοδιοικητική εμπειρία αλλά και τεχνοκρατική, αν θέλετε, γνώση, γιατί αυτό το δύο. Αυτές οι δύο συνιστώσεις είναι πολύ σημαντικές και πολύ σημαντικά κριτήρια να αξιολογήσει και ο κόσμος που απαιτούνται για να αντιμετωπίσει και να αδράξει τις ευκαιρίες στο Ηράκλειο σε πάρα πολλά θέματα. Ευκαιρίες όπως η αξιοποίηση του παλιού του αεροδρομίου που σε λίγο θα μετεγκατασταθεί όπως κάνει πάρα πολύ καλά στο Καστέλι. Εκεί υπάρχει ένα σχέδιο και από την παράταξή μας με επικεφαλή την κυρία Μαρία Καναβάκη, το Ηράκλειο για σένα, στο οποίο πρέπει ο Δήμος να έχει λόγο σε αυτή την παρέμβαση, χωρίς χρήση γης, έτσι ώστε να γίνουν πάρκα, να γίνουν νέες κατοικίες, να γίνουν οργανισμοί, να είναι εύκολα και προσβάσιμα επισκέπτες, να γίνει ένα νέο Ηράκλειο. Σύμφωνα με αυτούς τους όρους που θα τηρούνται όροι κυκλική οικονομία, ένα σεβασμό στο περιβάλλον, να είναι επισκέψιμο από όλους τους Ηρακλειώτες, γιατί κυρία Δουλειεράκη, ο Δήμος, κακά τα ψέματα, πρέπει να είναι το εργαλείο. Μπορεί δηλαδή το σπίτι μας να είναι ο Δήμος και η αυλή η πόλη μας. Άρα πρέπει οι ίδιοι να σεβαστούμε αυτή τη διαδικασία και να δώσουμε την ευκαιρία στο Δημότη να μην εξαρτάται από την εξουσία του Δήμου, δηλαδή να ψηφιοποιήσουμε περισσότερο τα διάφορα έγγραφα που ζητάμε. Αυτή η καθημερινότητα που βλέπουμε, δηλαδή η καθαριότητα, η αλλαγή της λάμπας που περιμένει και το Ηράκλειο μια παραπάνω βελτίωση σε αυτό, να δώσουμε αυτή την ευκαιρία. Και πραγματικά και χαίρομαι που κατεβαίνω με αυτό το συνδυασμό, παρόλο που θα μπορούσα, γνωρίζετε ήδη ότι είμαι και αντιπρόεδρος του ΕΠΑΝΑΛ, έχω μια εμπειρία από το 2014 και έχω επιτελέσει πάνω από 14 χρόνια ως πρόεδρος συλλόγων νέων και κηδεμόνων, όπως και στο σωματείο που είναι εθελοντικού χαρακτήρα. Είμαι ήδη στέλεχος σε αλυσίδα σούπερ μάρκετ, όπως γνωρίζετε. Άρα όλη μου αυτή την εμπειρία, αλλά και τα 9 χρόνια που είχα στις δημοτικές επιχειρήσεις, θα ήθελα να την αδράξω και να την αξιοποιήσω προς όφελος του Δήμου. Και βέβαια θεωρώ ότι ο συνδυασμός Ηράκλειο για σένα, που είναι ένα συνδυασμός που δεν υποστηρίζεται, κυρία Δουλειεράκη, από πολιτικά γραφεία όπως άλλοι συνδυασμοί, δεν έχουν γίνει δεσμεύσεις. Είμαστε καθαροί, ανεξάρτητοι άνθρωποι που έχουν πολλή γνώση και άνθρωποι που είναι βιοπαλιστές, αν θέλετε, άνθρωποι με εμπειρία, άνθρωποι με και κυρίως αυτοδιοικητική εμπειρία, όπως η επικεφαλής η κυρία Καναβάκη Μαρία, όπως ο κύριος Βαρδαβάς, οι οποίοι έχουν και την γνώση και να οργανώσουν το Δήμο εσωτερικά, αλλά και να αξιοποιήσουμε διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία που είναι απέτηση αυτή τη στιγμή στην πόλη να τα αξιοποιήσουμε όλα αυτά. Άρα θεωρώ ότι είναι μια ευκαιρία, όπως το είπατε και εσείς, άνθρωποι που είναι στην δουλειά, που παλεύουν και δεν, κυρία Δουλειεράκη, καλύπτονται ή θέλουν ή τρομάζουν να πάνε σε θέσεις, να κρατήσουν θέσεις. Άνθρωποι όμως που έχουν μια πολύ καλή επαγγελματική καριέρα και δεν εξαρτούνται από τέτοιες καρέκλες, να αξιοποιηθούν και η γνώση τους. Και αυτό το κριτήριο νομίζω πρέπει να είναι, κυρία Δουλειεράκη, σε έναν ψηφοφόρο, τι θα πάει να επιλέξει. Όχι πλέον συγγένειες ή ο άνθρωπος που έχει πολυετή εμπειρία. Δηλαδή, μην πάμε σε ένα κουρασμένο, ήδη κερασμένο δημοτικό συμβούλιο, να πάμε σε ένα αέρα ανανέωσης που νομίζω ότι αυτό χρειάζεται και πιστεύω αυτό χρειάζεται. Για μένα, Μαρία Καναβάκη είναι η μόνη σίγουρη και ισχυρή πρόταση, διαθέτοντας και αυτή η αυτοδιοικητική
πλούσια εμπειρία, αλλά και γνώση για να αντιμετωπίσει το αύριο. Μάλιστα. Όταν μιλάτε για ευκαιρίες ανάπτυξης προς όφελος του Δήμου, φαντάζομαι εννοείται προς όφελος του κάθε ενός από εμάς που σας ακούει αυτή την ώρα ή δεν σας ακούει, αλλά μένει σε αυτό το Δήμο, στο σύνολο των διοικητικών του ορίων, κυρία Καναβάκη. Πώς το είπατε και μου άρεσε, ο Δήμος πρέπει να είναι το σπίτι μας και η πόλη αυλή μας. Θεωρώ ότι έτσι πρέπει να είναι και να μην υπάρχει σχέση εξάρτησης, κυρία Δουλειράκη. Δηλαδή πάμε στο ΤΑΠ και περιμένουμε, λέω τώρα, ή λέμε μια αναφορά σε μια λάμπα. Εκεί μπορούν να πούνε διάφορες μεθόδους όπως τηλεματικής, που είναι και το αντικείμενό μου. Έτσι ώστε να έχουμε μια επίγνωση κατά τι γίνεται σε κάθε εθνικία. Και μάλιστα, συγγνώμη κυρία Δουλειράκη για αυτό που θα πω, πραγματικά ακούω αυτό το καιρό διάφορα πράγματα, τα οποία δεν πραγματικά... Βλέπω ότι πολλοί δεν διαβάζουν, δεν ξέρουν τι συμβαίνει στο Δήμο και κατεβαίνουν στην υποψηφιότητα. Για μένα δεν κατεβαίνει μια ψηφία του κυρίου Γεράκη και πάμε να κάνουμε μια εκδρομή σε συνοικία ή πάμε να βγάλουμε φωτογραφίες και να χαιρετηθούμε με τους υπεύθυνους των μελών διοίκησης ενός οργανισμού ή ενός φορέα. Πάμε πραγματικά με ένα πρόγραμμα γνωρίζοντας όμως τι έχει συμβεί στην πόλη. Είναι σαν να πηγαίνει ένας μαθητής στο σχολείο και να μην έχει διαβάσει το μάθημά του. Και για παράδειγμα, ακούω σε συνδυασμό και να το κάνω και λίγο πρακτικό, ότι μπορούμε να υπογειοποιήσουμε, να φέρουμε 500 υπογειοποιήσεις στα απόβλητα. Μα πώς γίνεται αυτό? Είμαστε μια πόλη καθαρά πάνω σε αρχαιολογική ζώνη. Το κόστος είναι πανάκριβο, είναι πάνω από 70 εκατομμύρια και είναι κάποια πράγματα τα οποία και η κυκλική οικονομία λέγει και στην Ευρώπη. Και το ξέρετε ότι ασχολούμαι μέσω του θεσμού μου, μιλάω με Ευρωπαίους αντίστοιχους συνάδελφους. Και η κλινική οικονομία γίνεται στην πηγή. Δεν γίνεται στη διαλογή, δεν γίνεται στην πηγή εκεί που γίνεται η αποκομιδή των απορριμμάτων και η διαλογή. Γίνεται στην πηγή, γίνεται στη διαλογή. Αυτό λέει η κλινική οικονομία. Θεωρώ λοιπόν ότι για να πάει το Ηράκλειο μπροστά, πρέπει οπωσδήποτε να δώσουν σημασία οι δημότες, και όχι μόνο για αυτό, δεν αφορά μόνο τους δημότες, αλλά και τους επισκέπτες του Δήμου Ηρακλείου, είτε σε όμορους δήμους, είτε γειτονικούς δήμους, αλλά και γιατί όχι, κυρία Δουλειράκη, στους επισκέπτες. Δηλαδή και αυτούς δεν πρέπει να σκεφτούμε, και αυτοί δεν τιμάνε με την παρουσία τους την πόλη μας. Δεν πρέπει να δίνουμε τα εργαλεία έτσι ώστε να τους δώσουμε να αντιληφθούν την ιστορία ή την οργάνωση αυτού του Δήμου μας, ή να αναπτύξουμε πολλά πράγματα, όπως τα πηγαίνω τώρα στην Ενδοχώρα και πραγματικά ακούω τους Προέδρους και μας έχει συγκινήσει η προσήλωση που έχουν δώσει, όπως μονοπάτια, ιστορικά μονοπάτια ή τουριστικά. Μπορούμε να αξιοποιήσουμε βάσει του τουρισμού τέτοιες ευκαιρίες ή περισσότερες αναδείξεις του πολιτισμού. Κάθε χωριό, όπως και ο Άγιος Ήλας, έχει περιοχές και ιστορικά σημεία τα οποία δεν έχουν αναδειχθεί. Όλα αυτά πρέπει να συγκεντρωθούν, να μπουν σε μια πλατφόρμα και μέσα από διάφορες διαδικασίες να γνωστοποιούνται και να ξέρει ο κάθε επισκέπτης στην πόλη τι θα επισκεφτεί. Προπάντων όμως για μένα, αυτό που πρέπει να γίνει είναι πρώτα η οργάνωση του Δήμου. Η οργάνωση του Δήμου, γιατί ξέρετε, οι υπαλλήλοι είναι γύρω στους 900 στο Δήμο Ηρακλείου. Μέσα από μια οργάνωση των εσωτερικών υπηρεσιών θα μπορέσει η υπηρεσία, όλες οι υπηρεσίες του Δήμου να αναδιοργανωθούν σε νέα τμήματα, από εκεί μπορεί να εξοικονομηθούν και άτομα και πραγματικά αυτά τα άτομα να δοθούν στην πραγματική εξυπηρέτηση και επαφή του Δημότη. Εγώ σε αυτή την πρώτη κουβέντα, κύριε Καναγκαράκη, θα το ένα τελευταίο ερώτημα. Ευελπιστείτε ότι το Ηράκλειο θα τα καταφέρει κάποια στιγμή και μέσα στα επόμενα χρόνια και με όλα αυτά τα οποία ακούσαμε ως στόχους από την δική σας την πλευρά και μέσα από το πρόγραμμα της δικής σας της παράταξης, ότι θα καταφέρει τουλάχιστον να πλησιάσει ή να γίνει μια πόλη, ένας δήμος πρότυπο? Βεβαίως και έχει τη δυνατότητα. Είμαστε ο τέταρτος δήμος της χώρας και έχει τη δυνατότητα. Αρκεί όμως, κυρία Δουλειράκη, να επιλέξουμε τους σωστούς χρήστες και τους σωστούς θεματοφύλακες πάνω σε αυτή την ανάπτυξη, σε αυτό το σχέδιο. Γιατί αν είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζουν, καταλαβαίνετε ότι όποιος δεν γνωρίζει, ακόμα και στη δουλειά μας. Δείτε το σε δουλειά μας, μην πάμε μόνο στο Δήμο. Αλλά και η θέση, νομίζω, του Δημάρχου είναι μια κορυφαία θέση. Και αλίμον αν ο επικεφαλής δεν έχει γνώση και εμπειρία. Είναι όπως σε μια εταιρεία, σε ένα οργανισμό, απλά να διοικούνται από ανθρώπους κάτω οι οποίοι δεν έχουν εμπειρία. Ή από ανθρώπους, ή ο επικεφαλής να μην έχει εμπειρία. Άρα σίγουρα αυτή η εταιρεία, αυτός ο οργανισμός δεν θα πάει καλά, δεν θα έχει ανάπτυξη. Δεν τα ξέρει τα
και για να τεκμηριώσω, εάν δεν έχει γνώση των εργαλείων, δηλαδή γνώση πάνω στα αυτοδιοικητικά, στα χρηματοδοτικά πακέτα, στο ΕΣΠΑ, στο πώς θα εκμεταλλευτεί ευκαιρίες, στο πώς θα γίνουν οι μελέτες, γιατί έχουμε και την ορίμανση των μελετών. Κακά τα ψέματα, η ορίμανση και η γραφειοκρατία θέλει πώς να κάνει ένα έργο που να γίνει μετά από 4 χρόνια. Όλες αυτές οι διαδικασίες πρέπει να επιτεθούν και πρέπει και ο Δήμος επιτέλους να δώσει εξωστρέφεια και σε άλλους οργανισμούς, όπως στο οικονομικό επιμελητήριο, στο τεχνικό επιμελητήριο, να έχουν λόγο και παρέμβαση. Γιατί ο Δήμος δεν είναι μόνο για τη Δημαρχία, είναι και οι δημοτικοί οργανισμοί. Mm-hmm. Είναι όλοι αυτοί οι φορείς που και αυτοί θέλουν τη βοήθεια και την εξωστρέφεια για να πάνε ένα βήμα παραπέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κανακαράκη, για αυτές τις πρώτες κουβέντες. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη σας εύχομαι. Σας ευχαριστώ, κύριε Δουλιαράκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία. Καλή συνέχεια. Καλημέρα σας.